και τις 200.000 που χρειάζεται τράπεζα. Και λέω, αν έχεις στοιχειώδη χαρακτήρα, θα δώσεις το λόγο στη μίσου, θα ξαναπαίξεις ποτέ χαρτιά. Ωραίο πράγμα να τα βρίσκει ένα ζευγάρι, ναι, μετά από χωρισμό. Θα μπορούσατε να ξαναείστε μαζί με την Ευατρίδου. Η πιο σημαντική γυναίκα της ζωής σου είναι η μητέρα των παιδιών σου. Πρώτον. Δεύτερον, η σχέση παιδιών και μητέρας είναι αίτητη. Όταν χωρίσεις μια γυναίκα, είτε είναι φίλη σου, είτε είναι μάνα των παιδιών σου και πάει με άλλον άντρα, δεν ξαναπάς μαζί της. Δεν ξαναγίνονται οι σχέσεις όπως είναι πριν. Άρα είναι φιλικές. Γιατί, ακούστε με την Εύη θα μπορούσες λοιπόν να ξαναείσαι μαζί. Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Εγώ δεν είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Με ποια έννοια? Ούτε κοιμάμαι με τα παιδιά μου, ούτε ξυπνάω με τα παιδιά μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να είμαι η ασπίδα για τα παιδιά μου. Κάνω διάλειμμα στα δικαστήρια και πηγαίνω στο σχολείο τους. Πρωί. Για να με νιώσουν κοντά τους. Όμως αυτά όλα δεν μπορούν να με ξανακάνουν να είμαι ξανά σαν ζευγάρι ή σαν σύζυγος με άλλα. Μάλιστα. Εγώ συμφωνώ με όλα όσα είπε.